ήταν η τελευταία σου εκπομπή στην Ελλάδα? Η τελευταία εκπομπή που έκανα και που δεν μεταδόθηκε ήταν μια συνέντευξη με αρμόδιους, μιλάμε για 1973, για τα ναρκωτικά. Εκείνο τον καιρό το να κάνεις εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία ήταν βαρύτατα λογοκρινόμενη για ναρκωτικά, και να παραδεχθείς ότι υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών στην Ελλάδα 1973, ήταν σχεδόν ίσιμη αυτοκτονία. Καταφέραμε όμως αυτή την εκπομπή, εκτός από τους εισαγωγικά αρμόδιους που ήρθαν να μιλήσουν για τα ναρκωτικά και τους οποίους οι περισσότεροι είπαν στατιστικά στοιχεία και οι ιατροδικαστές μας μίλησαν για την πείρα τους πάνω από υποθέσεις που ξεκίνησαν από ναρκωτικά. Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό στην εκπομπή ήταν ότι είχαμε ένα παιδί 22 χρονών που μόλις είχε περάσει μια τραγική εμπειρία διχασμού προσωπικότητος από τα ναρκωτικά και δέχτηκε να μιλήσει στην τηλεόραση. Με την προοπτική βεβαίως θα τον φωτίζαμε κόντρα, θα τον είχαμε σιλουέτα και του κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Ο Κώστας είναι σήμερα πόσο χρονών, Κώστα? 22. Είναι 22 χρονών και σε πολύ μικρή ηλικία δοκίμασε με ολέθρια αποτελέσματα χασίς. Ποιος σου πρότεινε να δοκιμάσει ναρκωτικά? Κοπέλα μου. Σε ποια ηλικία? Σε ηλικία 16 ετών. Είχες ακούσει τίποτα για τα ναρκωτικά μέχρι εκείνη τη στιγμή? Είχα δει να παίρνουν ναρκωτικά, να καπνίζουν χασίς. Πώς αποφάσισες να περάσεις στον κινηματογράφο και τι έκανες πρώτα απ' όλα? Δεν είχα και πολλές ευκαιρίες επιλογής για το τι θα έκανα. Είχα κάνει τόσο πολύ τηλεόραση στη ζωή μου και δεν ήξερα να κάνω τίποτα άλλο. Και βέβαια μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου στη τηλεόραση έκανα αυτά που εμείς λέγαμε τηλετενίες. Είχα δουλέψει από βίντεο μέχρι φιλμ, είχα κάνει και πρόσφατα, πριν με κόψουν από τη τηλεόραση, μια ταινία 16mm με πλήρη ιστορία, 90 λεπτά δράση, η οποία και αυτή δεν μεταδόθηκε. Και έτσι ο μόνος τρόπος επιβίωσης που είχα εκείνο τον καιρό, μιλάμε για το 1973 πάντα, ήταν να αρχίσω να κάνω κινηματογράφο. Έτσι έκανα μια ελληνική παραγωγή που λεγόταν, ελληνικά λεγόταν Το Κορίτσι Βόμβα. Η πρωταγωνίστρια ήταν η Μαρία Αλιφέρη. Christine, you must talk to me. Who did it? Who killed that man and why? Please don't tell Geraldine. I killed him. Κάναμε ένα ψυχολογικό θρύλο λοιπόν που λεγόταν Death has blue eyes. Ο θάνατος έχει γαλάζια μάτια. Ο θάνατος έχει γαλάζια μάτια έγινε χωρίς ιδιαίτερα μέσα το 1974 στην Αθήνα. Η Μαρία Αλιφέρη, ο Χρήστος Νομικός και μερικοί ξένοι ηθοποιοί που ή έμεναν στην Αθήνα ή ήρθαν από το Λονδίνο για το φιλμ, επιστρατεύθηκαν για ένα είδος που μέχρι τότε ήταν άγνωστο στον τόπιο κινηματογράφο. Ψυχολογικό θρίλερ. Keeling, Fred Keeling. Are you sure? Christ, is this some kind of a joke? Of course I'm sure. I'm Geraldine Steinwitz. And this is my daughter Christine. Oh. Hi. And you are Robert Kowalski from Chelsea, London. Oh. Have we met before? No, just a few seconds ago. Huh. But we wanted very much to meet you. Why? Because you're staying at this hotel. Room 605. Now, what's so interesting about that? We happen to be staying in room 605. Are you ready, Christine? Οι σκηνές δράσεις εκτελέστηκαν από ντόπιους οδηγούς, τα ειδικά εφέ ήταν και αυτά ελληνικής κατασκευής, με όλα αυτά η συνταγή λειτουργήσε και η ταινία παίχτηκε στις περισσότερες χώρες. Καλόμαθα και επανάλαβα το πείραμα λίγο μετά, το 1975, μια ταινία που λεγόταν Devils in Mykonos. Η ταινία έγινε με τα πρότυπα του τι θα πουλάγε στο εξωτερικό και έγινε ασυμβίβαστα βία και με φοβερά
ανώμαλο σενάριο. Πίστευα εκείνο τον καιρό στην αφέλεια που με διέκρινε στη διεθνή πιάτσα ότι όσο πιο σκληρή την κάνει ταινία, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να την πουλήσεις. Και βεβαίως δεν ήμουν μακριά από την αλήθεια, γιατί η ταινία μόλις τελείωσε, πουλήθηκε και έκανε καριέρα σε όλες τις χώρες και τις γράψαν και πολύ καλές κριτικές. Αλλά από εκεί και πέρα αποφάσισα ότι αυτό το είδος της ταινίας που το είχα κάνει με συνταγολόγιο δεν μου πήγαινε, και παρόλο που στην ταινία είχα κάνει πολλά πράγματα, έπαιξα μέχρι και συμπροταγωνιστικό ρόλο, όχι για κανένα λόγο, επειδή είχα το ψώνιο να είμαι ηθοποιός, αλλά επειδή δεν είχα λεφτά. Ήταν τόσο φτηνή η ταινία που δεν είχα λεφτά να πληρώσω ηθοποιό να κάνει το ρόλο αυτό το συγκεκριμένο. Η απόφασή σου να κάνεις μια ταινία με θέμα τον Ωνάση έγινε είδηση πρώτης σελίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο δύσκολο ήταν να κάνεις μια τέτοια ταινία? Ήταν δύσκολο από πάσης πλευράς. Πρώτον, ήμουνα παραγωγός και σκηνοθέτης Έλληνας που δεν είχε ιδέα από την ξένη αγορά, από ό,τι σου είπα και προηγουμένως. Το να ξεκινήσω κάποια στιγμή και να πω θέλω να κάνω μια ταινία 10 εκατομμύρια δολάρια για τη ζωή του Ωνάση ήταν όσο αστείο όσο θα μπορούσε να ακουστεί. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι η οικογένεια Ωνάση δεν ήταν διατεθειμένη βεβαίως να φτιάξει στις πλευράς. Πρώτον, ήμουνα παραγωγός και σκηνοθέτης Έλληνας που δεν είχε ιδέα από την ξένη αγορά, από ό,τι σου είπα και προηγουμένως. Το να ξεκινήσω κάποια στιγμή και να πω θέλω να κάνω μια ταινία 10 εκατομμύρια δολάρια για τη ζωή του Ωνάση ήταν όσο αστείο όσο θα μπορούσε να ακουστεί. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι η οικογένεια Ωνάση δεν ήταν διατεθειμένη βεβαίως να φτιάξει συνθήκες τέτοιου είδους με τον οποιοδήποτε πρώτο σκηνοθέτη που είπε θα κάνω μια ταινία για τον Ωνάση. Πήγα στη Νέα Υόρκη, βρήκα τον Άντονι Κουίν χωρίς τη βοήθεια κανενός. Καταχάρηκε που είχε το ρόλο του Ωνάση, γιατί ήταν από τους ρόλους που θα ήθελε βεβαίως μονίμως να παίξει. Και σε περίοδο 2,5 χρόνων με αγώνες και θυσίες και πολλά όχι σε μικρότερες ταινίες, κατάφερα να βρω το χρηματοδότη που έβαλε 6 εκατομμύρια δολάρια, φτιάξαμε την ταινία, πουλήθηκε στη Universal και έβγαλε και πολλά λεφτά ευτυχώς. Από το 1973 μέχρι σήμερα, πόσες ταινίες έχεις κάνει? Αν θες να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, αν δεν τις μετρήσω προσεκτικά, δεν μπορώ να σου πω αριθμό. Πρέπει να έχω κάνει από το 1973 μέχρι σήμερα τουλάχιστον 22 έως 24 ταινίες. Πολλές από αυτές τις έχω κάνει σαν σεναρίστας, σκηνοθέτης, παραγωγός, άλλες τις έχω κάνει απλώς σενάριο και παραγωγή, άλλες απλώς έχω σκηνοθετήσει. Στην Αμερική βρήκα την εποχή μου. Ήταν βεβαίως πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις τους Αμερικανούς σε ένα σύστημα που είναι πολύ, πολύ γερά φτιαγμένο ότι εσύ Έλληνας που μιλάς τη γλώσσα τους σαν δεύτερη γλώσσα και που τη γράφεις σαν δεύτερη γλώσσα μπορείς να κάνεις την ίδια δουλειά που θα κάνει ένας Αμερικάνος σκηνοθέτης. Χρειάστηκε να περάσει καιρός και πολλά σενάρια για να σου τα αποδείξω. Ένας ψυχοπαθής δολοφόνος στους δρόμους της καλοκαιριάτικης Αθήνας είναι το θέμα του Blind Date. Πρωταγωνιστούν ο Τζότζεφ Μπότομς και η Κίρστι Άλλη. I just don't see what good it would do to go to the police. I don't have anything to tell them. You've got the tape. Which I can only play back up here. Maybe you can get some detail from the tape. Maybe give the cops a lead. Have you ever dealt with the local police? Come on, John. If that tape can help stop this maniac, use it. What you know may save somebody's life. Oh, and John, if you do find anything, don't play detective. Let the police handle it. Ο ήρωας της ταινίας τυφλώνεται σε ένα περίεργο ατύχημα. Δέχεται να του ενθέσουν στον εγκέφαλό του ένα μικροκομπιούτερ που του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να βλέπει σχηματικά τον κόσμο, αλλά και να εγγράφει σε ένα φαινομενικά συνηθισμένο μαγνητόφωνο όλα όσα βλέπει και ακούει. Έτσι, άθελά του, βρίσκεται στο δρόμο του δολοφόνου και αποφασίζει μόνος του να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Thank you.
Από την αγωνία του Blind Date στην πολυσύνθετη δράση του Εφιάλτη στο κατά μεσήμερο, όταν οι ταινίες του Νίκου Μαστοράκη ξαναγυρίσουν. Με τους κόκκινους βράχους, ο Νίκος Μαστοράκης σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών γυρίζει την περιπέτεια Εφιάλτη στο κατά μεσήμερο. Οι σκηνές δράσης είναι δύσκολες και παίρνουν χρόνο και ο ήλιος είναι ανελέητος πάνω από τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς. Action. Do what a man's gotta do. Τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της ταινίας είναι τα εναέρια κυνηγητά με ελικόπτερα. Ο χορογράφος της δράσης είναι ο ίδιος που έκανε το Blue Thunder και όπως βλέπετε από το έδαφος δίνει τις ακριβείς συνδεταγμένες στους πιλότους που πετούν πολύ χαμηλά, σχεδόν πάνω από τα κεφάλια του συνεργείου. Το φιλμ είναι σύγχρονο western. Υπάρχει ο καλός, ο κακός και το υπηκό που σώζει πάντα τον καλό. Επειδή οι εποχές άλλαξαν, στην έρημο της Γιούτα δεν κυνηγιώνται πια καβαλάριδες, τα άλογα έχουν αντικατασταθεί από τουρμπινοκίνητα ελικόπτερα, αλλά η σχέση και η δυναμική παραμένουν ίδιες. Μ' αρέσει στα σενάρια μου να βάζω την απλότητα, την αθωότητα και την καθαρή γεωγραφία των παλιών westerns. Ο καλός πάντα νικά, ο κακός πληρώνει τις αμαρτίες του, το υπηκό πάντα υπερισχύει. Οι σημερινές ταινίες ακολουθούν τους βασικούς μύθους που έκαναν όλα τα κλασικά φιλμ του παρελθόντος επιτυχίες. Όσο πιο κοντά είσαι σε γνωστή φόρμουλα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να συγκινήσεις το κοινό σου. If you don't identify yourself,
I'm sorry. He was a good man. He was a good father, too. Why don't you keep it running? Whatever you say, Sheriff. I'm not much of a cop. I just wanted to be close to my dad. What about Canyon Man? This town doesn't need a sheriff anymore. He's a goddamn undertaker. Listen. You're the law and order in these parts, Riley. What does that make you? Just an ordinary citizen. One who doesn't have to worry about the legalities of justice. Το 1984 γυρίζει στην Ελλάδα την ταινία Sky High. Ήξερες τότε, όταν γινόντουσαν τα γυρίσματα αυτής της ταινίας, ότι ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας θα γινόταν αστέρι πρώτου μεγέθους στην τηλεόραση? Εξαρτάται από τι εννοούμε πρώτου μεγέθους στην τηλεόραση. Αν μιλάμε για τον Clayton Norcross, που έπαιξε στο Τόλμη και Γοητεία και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στον κύκλο των Ελληνίδων οικοκυρών ως παιδαράς, αστέρι είναι σχετικό. Ο άνθρωπος έκανε κάποια σχετική καριέρα στο Hollywood παίζοντας μόνο σε αυτή τη σειρά. Τελειώνοντας ο ρόλος του σε αυτή τη σειρά, νομίζω ότι απολύθηκε για κακή συμπεριφορά από τη σειρά. Δεν έκανε τίποτα από εκεί και πέρα. Αστέρια πρώτου μεγέθους, εγώ λέω τον Ντόμ Κρούζ, τον Ντάστι Χόφμαν, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αυτούς τους δέχομαι την αστέρια πρώτου μεγέθους. Ο Clayton Norcross ήταν ένα παιδάκι που παραπίστεψε, πήρε τον εαυτό του πολύ σοβαρά και πίστεψε ότι ήταν ο νέος Redford. Who are you? Room service. I didn't order anything. How about a 6-foot coffin? Oh my God. Who is it? Maid service, madam. Τρεις αφελείς και συμπαθητικοί Αμερικάνοι έρχονται για τις διακοπές της ζωής τους στα ελληνικά νησιά και κινδυνεύουν να χάσουν και τις διακοπές και τη ζωή τους. Στο Sky High, ο ψυχρός πόλεμος είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και η KGB θέλει καλά και σώνει κάποιο πονηρό μυστικό. This is serious. We want to have a little talk with you. It's all right, guys. I can handle it. But you better listen and listen good. I'm a black belt. My hands are trained weapons. I don't want to hurt you guys, okay? Come on, Nick. They're gonna hurt us real bad. So why don't you just turn around and start walking before I get real mad? Show me how mad you can get, you little prick. He said prick. Make him pay us a buck. I'm warning you. I'm deaf on two feet. Leave before I hurt you. Because when I hurt someone, it's major damage. You got something that we want, and we want it now. For the last time, I'm warning you. Don't make me use force. You're playing with live ammo here. Horse shit. Okay. Unbelievable.
fantastic. Don't exaggerate, guys. Piece of cake. Μείνετε μαζί μας για τον πρωταγωνιστή του 2001 Οδύσσια στο διάστημα, τη ζωή στο Hollywood, το φιλμ από το ατύχημα του ελικοπτέρου που στήχησε τη ζωή σε ένα κασκαντέρ και τις τολμηρές σκηνές του «Στην παγωνιά της νύχτας» που αναστάτωσαν την αμερικανική κοινή γνώμη όταν οι ταινίες του Νίκου Μαστοράκη ξαναγυρίσουν. Και η πρωταγωνίστρια του «Απόδραση στη Νέα Υόρκη». Jesus Christ. What did he do to deserve such an honor? Well, he loved people. He wanted to help them change their lives. And he died for it. Does it remind you of something? I'm not sure. I think I've seen his face before. That's a good sign. I'm reading a book about a man who's trying to regain his identity. They say it comes back in fragments. A little at a time. It's like a puzzle. Little by little, the pieces fall together. Gradually, you discover your past. Χρονολογικά, η πρώτη από τις ταινίες που θα δούμε γυρίστηκε στη Μύκονο και λέγεται «Ο ταξιδιώτης του χρόνου». Μίλησε μας γι' αυτή. Είναι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας όπου η έμφαση δεν είναι στα ειδικά εφέ αλλά στην ιστορία την ίδια και έχει να κάνει με έναν ταξιδιώτη του χρόνου που γυρίζει από κάποια άλλη πολύ προοδευμένη εποχή και βρίσκεται στη Μύκονο του 1983 τον καιρό που την κάναμε και ρωτεύεται τη γυναίκα ενός Αμερικάνου αστροναύτη ο οποίος έχει χαθεί στο διάστημα. Παρόλο που έχει επίφαση επιστημονικής φαντασίας, η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά love story και ανθρώπινη σχέση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τη θεωρώ ακόμα και σήμερα από τις ταινίες που εγώ προσωπικά αγαπάω, γιατί είναι δύσκολο να κρατήσεις τον ενδιαφέρον του θεατή με ένα σκύλο, ένα παιδί και ένα ταξιδιώτη από άλλη εποχή. Tim will find me a name. I don't think that's such a good idea. We may end up with Flash Gordon. Maybe I could choose my own name. Of course. Do you think I could be called Jesus? I don't think that's such a good idea either. Why? Can't people be named after their own God? Not that simple. If you were in the States, you could have any name you like, but this is a small Greek island. The people are very religious. They might take it as blasphemy. I think Jesus is out of the question. Something simple like John or Glenn. I had a friend in college who looked like you. Glenn sounds good. Glenn sounds good. Ο ταξιδιώτης του χρόνου δεν έχει μόνο θρησκευτικές περιέργειες. Μαγεύεται από ένα στραφτερό μαχαίρι, από τους ανθρώπους και από τη σύγχρονη ζωή που για την τελείως βυσμένη μνήμη του είναι κάτι συναρπαστικό και ανεξήγητο. Το ίδιο είναι και ο έρωτας που σε αυτή τη διάσταση του χρόνου τον ανακαλύπτει για πρώτη φορά. Thank you.
Πέρσι έκανε στην Ελλάδα μια ταινία δράσης. Πώς πήγαν τα πράγματα? Τα πράγματα ήταν φοβερά δυσάρεστα, γιατί είχαμε ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν από τους stuntmen της ταινίας και στήχησε βεβαίως και το ηθικό μας από εκεί και πέρα μέχρι να τελειώσουμε την ταινία. Γενικά η ταινία στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα μπορούσε να την έχει κάνει κανείς σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Πετύχαμε την κατάλληλη εποχή για την ακατάλληλη ταινία. Ήταν προεκλογική περίοδος. Εμείς έπρεπε να φέρουμε γύρω στα 70 αυτόματα όπλα και γύρω στις 150.000 σφαίρες, άσφαιρες βεβαίως, πυρομαχικά για τις κοινές δράσεις. Έπρεπε να ανατινάξουμε ένα κάρο κατασκευάσματα στην Κέρκυρα. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με το πνεύμα το προεκλογικό και την ευρικότητα των αρχών δημιούργησαν καθυστερήσεις, δημιούργησαν προβλήματα. Η ταινία ήταν πάρα πολύ δύσκολη λογιστικά να γίνει. Την κάναμε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Κέρκυρα. Και από τη μέρα που έγινε το ατύχημα με το ελικόπτερο και μετά, το πρόβλημά μας ήταν απλώς να τελειώσουμε την ταινία. Παρ' όλα αυτά η ταινία πήγε καλά, έγινε αυτό που περιμέναμε να γίνει και πούλησε καλά σε όλο τον κόσμο. Ποτέ κανείς δεν είδε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φιλμ από την στιγμή που το ελικόπτερο έπεσε. Μήπως είναι ώρα να μας δείξεις κάτι από αυτό? Επειδή η ανάκριση για το ατύχημα έχει ολοκληρωθεί και από πλευράς ελληνικών αρχών και από πλευράς αγγλικών αρχών, το μήκος που έχουμε τραβήξει τελείως βεβαίως άθελά μας από το ατύχημα μπορεί να προβληθεί τώρα και φαντάζομαι ότι προβάλλοντάς το στον Αντένα για πρώτη φορά θα δώσουμε και αρκετές απαντήσεις σε αυτούς που αναρωτιόνται πώς έγινε το ατύχημα. Το ελικόπτερο το πιλοτάριζε ο Μαρκ Ουλφ, που είναι ένας από τους, αν όχι ο πρώτος πιλότος για ταινίες στον κόσμο, είναι ένας από τους τρεις καλύτερους πιλότους. Έχει κάνει όλες τις ταινίες του James Bond, έχει κάνει όλα τα Star Wars, έχει κάνει όλα τα Indiana Jones και έχει 9.000 ώρες πτήσεις χωρίς κανένα ατύχημα και χωρίς το παραμικρό παρατράγουδο. Έκανε ένα πολύ απλό πέρασμα. Το ελικόπτερο πέρασε μπροστά από το φρούριο. Οι κάμερές μας ήταν πάνω στην ταράτσα ενός κτηρίου, οι δύο μηχανές μας και όλοι μας οι τεχνικοί, οι ηθοποιοί μας είχαν πάει να φάνε και οι τέσσερις stuntmen ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Μερικοί, δύο-τρεις από αυτούς πατούσαν στα skids του ελικοπτέρου και ήταν δεμένοι βεβαίως με όλα τα μέτρα ασφαλείας, με σειρματόσκηνο, με όλα αυτά που ο επικεφαλής τους είχε επιβάλει. Κάναμε το πέρασμα 4-5 φορές και είπα στο Μάρκ από το ραδιοτηλέφωνο, από το walkie-talkie, ότι ήμουν ικανοποιημένος και να πάει να προσγειωθεί για να φάμε. Και μου είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που σου δώσα, θα κάνω άλλο ένα πέρασμα και σε αυτό το πέρασμα, άμα θες τράβηξέ το, μετά θα πάω να προσγειωθώ. Έκανε το πέρασμα και ενώ έπρεπε να στρίψει, να παρακάμψει ένα βράχο και να στρίψει να πάει να προσγειωθεί, την τελευταία στιγμή είδαμε το ελικόπτερο να γυρίζει με την κοιλιά προς τα κάτω και να εξαφανίζεται πίσω ακριβώς από το κτίριο. Από ό,τι μάθαμε 10 λεπτά μετά από τον πιλότο, το πιδάλιό του δεν υπάκουσε. Είχε λοιπόν τις εξής λύσεις. Η μία ήταν να το ρίξει στον γκρεμό, οπότε 5 άνθρωποι που ήταν μέσα στο ελικόπτερο, αυτός και 4 stuntmen θα ήταν νεκροί. Η άλλη λύση ήταν να το χτυπήσει πάνω στο βράχο, οπότε εάν η βενζίνη και η έκρηξη έκαιγε τους τεχνικούς και τους τοπιούς θα είμαστε περισσότερο από 20 άνθρωποι νεκροί. Η τρίτη του λύση, που ήταν η επιλογή του καλού πιλότου μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου, ήταν να το καθίσει σε αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε δέντρα και στη ράχη του λόφου, σε μια περίπουκη λαδίτσα μικρή, πράγμα και που έκανε. Έκανε αναγκαστική προσγείωση, οι 4 από τους 5 ανθρώπους βγήκανε με ασήμαντα τραύματα, γρατσουνιές ο πιλότος παραδείγματος χάρη. Ο ένας στάντμαν που ήταν από την πλευρά της πρόσκρουσης, ο οποίος δεν πρόλαβε να μπει μέσα στο ελικόπτερο, χτύπησε, πήρε όλο το βάρος της πρόσκρουσης επάνω του και πέθανε πριν τον πάμε στο νοσοκομείο.
Στο Ελευθερία ή Θάνατος, οι σκηνές με ελικόπτερο δεν είχαν ολοκληρωθεί όταν έγινε το ατύχημα. Σε λίγες μέρες, ένα ελικόπτερο ίδιου τύπου πέταξε από το Λονδίνο, βάφτηκε μαύρο και συνέχισε τα γυρίσματα με τον ίδιο πιλότο. Η αντικατάσταση στήχησε στην παραγωγή 20 εκατομμύρια δραχμές, αλλά η ταινία τέλειωσε στην ώρα της. Το ίδιο δυναμικές με τη δράση είναι οι σκηνές προσωπικών συγκρούσεων. Need something? I wanted to apologize. No need. I can be tough on you, you can be tough on me. I also wanted to thank you for coming on our side. I had good motivation. My paycheck. Get some sleep. I'm not tired. Pump iron, get tired, get some sleep. So you're a cynic. What else? Lady. You got an appetite for heavy-duty conversation, and I'm beat. Underneath all this, you do care, don't you? All right. Let me give you a brief lesson in caring. Man kills for money and power. That's the way it has always been. That's the way it'll always be. Causes, revolutions, country. It's all icing on the cake. Watch your revolutionary buddies when they're in charge. They'll kill each other and probably you. For money and power. What a wonderful world. And what an inspired speech. Hey, what did you expect? I'm a hired hand, that's all. There's nothing wrong with that. Some of us are paid to fight other people's wars. Some of us are paid to sleep with pigs like Michael Bardos. You're hurting me. I thought you'd like to hurt. Stop. We're all whores, Ms. Perry. We just sell it in different ways. I love this country. You love no one. You have nothing. And nobody gives a shit about you. I got news for you. There ain't a country in this entire stinking universe that gives a rat's ass about you or your stupid ideals. And if you believe otherwise, you're either too naive or too dumb or both. Η ζωή στο Hollywood όταν οι ταινίες του Νίκου Μαστοράκη ξαναγυρίσουν. Τηλιακάδα, μαγικές νύχτες, ταινίες, στάρ, συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτό το κομμάτι ο Νίκος Μαστοράκης μιλά για την ιδιωτική του ζωή στην Καλιφόρνια. Με τόσες παραγωγές, Νίκο, και τόση δραστηριότητα, πώς είναι η ιδιωτική σου ζωή στο Hollywood? Η δουλειά μου είναι η ιδιωτική μου ζωή. Όταν διευθύνεις μια εταιρεία που έχει πολλαπλές δραστηριότητες, που φτιάχνει και πουλάει ταινίες, τις φροντίζει από το α μέχρι το ω τους, δεν μπορείς να ξεχωρίζεις τη δουλειά σου από την ιδιωτική σου ζωή. Εξάλλου, αν δεν μου άρεσε η δουλειά μου, δεν την έκανα. Είμαι από αυτούς τους πολύ τυχερούς θνητούς που πάνε κάθε μέρα στο γραφείο ή στο πλατό ή στο γύρισμα, ευχαριστώντας τον Θεό που τους έδωσε μια τέτοια δουλειά. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, εάν κάποια στιγμή δεν μπορούσα να την κάνω και να βγάζω λεφτά και έπρεπε να πληρώνω για να την κάνω, δεν θα ήθελα να τα ακούσουν πολύ αυτό το πράγμα, αλλά θα πλήρωνα για να την κάνω. Περνάω τόσο καλά. Το μεγάλο μέρος της ζωής μου είναι η κόρη μου, που έχει δύο παιδιά.
Και βεβαίως μπορεί να φαίνεται περίεργο στους Έλληνες θεατές που με θυμούνται από το 73 που έχω, από τότε έχω να κάνω τηλεόραση, ότι είμαι παππούς, αλλά είμαι. Και όχι απλώς είμαι παππούς, αλλά είμαι και περήφανος παππούς. Είμαι από αυτούς που το λένε, δεν είμαι από αυτούς που λένε, μη λες παππού, λέγε με το όνομά μου, ξέρω. Τα παιδιά της κόρης μου, δύο φορές παιδιά μου, τα λατρεύω και περνάω και πολύ καλά μαζί τους. Ευχαριστώ. Ωραίος. Πώς μου λένε Ζούμερο Θουλάκη. Από την κορυφή του λόφου που μένει, ο συγγραφέας περνά μοναχικές μέρες ετοιμάζοντας το επόμενο σενάριο. Ενώ όταν έρχεται η ώρα να γίνει σκηνοθέτης, είναι ανάμεσα σε ένα πλήθος από τεχνικούς και ηθοποιούς. Ακόμη και στις ταινίες του που γίνονται στο Hollywood, διευθυντής φωτογραφίας είναι σχεδόν πάντα ο Ανδρέας Μπέλης. Η πρώτη ταινία που θα παιχτεί στον Αντένα είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που έχεις γυρίσει στη Μονεμβασιά. Ο Άνεμος. Σε τέτοιου είδους ταινίες σε επηρεάζει η δουλειά του Άλφρεντ Χίτσκοκ? Δεν υπάρχει σκηνοθέτης στον κόσμο που να κάνει ταινία αγωνίας, ψυχολογικό θρίλερ και να μην έχει επηρεαστεί έστω και υποσυνείδητα από τη δουλειά του Χίτσκοκ. Όταν κάποιος είναι τόσο κλασικός πια στο είδος του σκηνοθέτης και έχει εφεύρει τόσες πολλές φόρμες, είναι τελείως αδύνατο να αποφύγεις κάποιο από τα πλάνα σου ή κάποια από τις σκηνές σου να θυμίζει Hitchcock. Εμείς δεν το λέμε αντιγραφή, οι σκηνοθέτες το λέμε αφιέρωμα στο Hitchcock. Brian De Palma που έχει κάνει στη ζωή του όλα τα rip-offs του Hitchcock, έχει πιάσει κάθε σκηνή που έχει κάνει ο Hitchcock και την έχει ξανακάνει από την αρχή, δεν δέχεται ότι αντιγράφει το Hitchcock ή ότι επηρεάζεται από το Hitchcock, λέει ότι κάνει αφιερώματα στο Hitchcock. Έτσι και εγώ λοιπόν. For Sean Anderson, life has always been a challenging game, full of surprises, twists, and unexpected endings. Just promise me that you won't be nosy and that you'll stay out of trouble this time. Now, being in the wrong place at the worst possible time is in my blood. Sean makes her living writing about murder. I'm into mystery. Murder. So am I. I'm afraid I haven't read your books. She has carefully picked the location for her new book, a desolate, deserted, 2,000-year-old city. Do you believe in ghosts, dear girl? I've never seen one. Neither have I. But at times like this, I feel them passing by. From her rear window, she witnesses a murder. A real one. Brilliant move, Tommy. Mr. Appleby, I think he's dead. At night, the wind comes. A vicious, merciless, killer wind. The wind can be very dangerous at this time of the year. You can't run. You can't go out. You can't hide. And you can't stay inside. So will you, Anderson! Miss Anderson? Anybody home? Why don't you just try to relax, Mrs. Anderson? You're safe now. Famous last words. How about this wind, huh? If I were you, I wouldn't go out in it because it can be a killer. Ah!
Foster, Wings Hauser, Robert Morley, David McCullum, Steve Railsback. Σαν παραγωγός, δίνεις ευκαιρίες σε νέους σκηνοθέτες? Έχω δώσει ευκαιρία σε πολλούς νέους σκηνοθέτες που κάναν την πρώτη τους ταινία μαζί μου. Όχι όμως τυχαία. Δεν είμαι ανοιχτός, με ανοιχτές αγκάλες, οποιονδήποτε έρθει και μου πει έχω ταλέντο. Κάποιος Αμερικάνος σκηνοθέτης, πολύ νεαρός, 26 χρονών, Peter Ader, ήρθε με ένα πολύ καλό σενάριο που λεγόταν Grandmother's House, είναι μια από τις ταινίες που θα παίξει ο Αντένα. Είχε γυρίσει ένα διαφημιστικό του σενάριου αυτού σε 16 mm, πολύ πρόχειρα, γύρω στα 3 λεπτά. Το διαφημιστικό αυτό έδειχνε ότι έχει γούστο, έχει κριτήριο, έχει αισθητήριο, έχει τρόπο να βλέπει την ιστορία του με στυλ. Και αποφάσισα ότι άξιζε τον κόπο να του δώσω τα λεφτά και να τον επιβλέψω βεβαίως καθισμένο στην πλάτη του 24 ώρες το 24ωρο να κάνει την ταινία. Every old house has one room that's always locked. This is where the house keeps its secrets. Ghosts of the past and sins long forgotten. This summer, David is snooping around his grandparents' farm. And there's only one door he hasn't opened. What's wrong, David? You look so pale. Why are you looking at me like that? I was thinking maybe he didn't see it. What gets me is when they go snooping and poking around a house. I can think of some places that I wouldn't want to stick my nose in your house, Spike. She's been in the custody of the state for 12 years. She escaped from the hospital in Jamestown yesterday. They lied to us, man. Drop the gun, boy. Oh,